Βεβαίως έχουμε ακόμα πολλά να δούμε. Θα πρέπει να σταλούν οι δυνάμεις, οι 50.000 άντρες που θα αναπτυχθούν. Αυτό είναι το τυπικό ολόκληρη... μέρος της όλης της ιστορίας. Το ζήτημα είναι να μπουν οι υπογραφές που λένε ακριβώς. Και να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Και να δούμε και πώς θα συνεχιστεί η ιστορία με τον Μιλόσεβιτς που έχει σταλεί στο ειδικό δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών. Πώς θα αντιδράσουν. Μπορεί απλώς να σβήσει, να είναι αυτό που θα ζητήσει ο Μιλόσεβιτς, να μην παραπευτεί τελικά. Να δούμε. Είναι όλα υπό ρευστά που λένε τα πράγματα. Πάντως ο κόσμος, η αλήθεια είναι και στις χώρες που κυρίως κρατούν την όλη ιστορία, μιλάμε για τη Βρετανία, έχει αρχίσει πλέον να μην ασχολείται, όσο και να ακούγεται κοινικό, με την όλη ιστορία. Αντιτίθεται στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ, σχεδόν βαριέται πλέον να ακούει. Όλα αυτά τα κοινότυπα ότι εμείς θέλουμε τα για τα εγκλήματα και αυτά και ότι προσπαθούμε να σώσουμε τους Κωσοβάρους. Ναι, νομίζω να πάμε να δούμε ένα βίντεο που αφορά κάποιες δημοσκοπήσεις που έγιναν στη Βρετανία και το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος πλέον, η κοινή γνώμη, την όλη ιστορία του πολέμου. Έχουν περάσει ήδη 2 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο ματιρός πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Χιλιάδες νεκροί άνθρωποι, απανοτοί βομβαρδισμοί και όλα αυτά λόγω των συνεχόμενων λαθών του ΝΑΤΟ, που αποσκοπούν, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του, σε εθνοκάθαρση. Σιγά σιγά όμως, πολλοί αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο πόλεμος δεν έχει φέρει αποτέλεσμα σε κανένα τομέα. Ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Τόνι Μπλερ, έχει αρχίσει να δυσανασχετεί. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι επιτυχημένος σε κανένα μέτωπο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός βλέπει ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πείσει τους συμμάχους του για την αναγκαιότητα χερσαίες επέμβασης. Το ίδιο όμως αρνητικό συνέστημα για την όλη κατάσταση έχουν και υπεύθυνοι κυκλοφοριών τύπου της Field Street, της λεγόμενης Οδού των Εφημερίδων, στο Λονδίνο. Συνειδητοποιούν σιγά σιγά ότι ο πόλεμος έχει πάψει να διαφέρει τον αναγνωστικό κοινό, ακόμα και των μεγαλύτερων εφημερίδων της Βρετανίας. Και αυτό γιατί η κατάσταση παραμένει στάσιμη. Το μόνο που μεταβάλλεται είναι ο αριθμός των θυμάτων από τους ανατιφόρους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Απόδειξη του χαμένου πλέον ενδιαφέροντος του αναγνωστικού κοινού είναι το ότι οι κυκλοφορίες των ποιοτικών ημερησίων εφημερίδων της Βρετανίας κατά το μήνα Απρίλιο, ένα μήνα δηλαδή γεμάτο ματιρούς βομβαρδισμούς, ήταν κατά 1% χαμηλότερες σε σχέση με τον Απρίλιο του 1998, που οι εφημερίδες ήταν κατακλυσμένες από θέματα και μηνύματα ειρήνης. Την ίδια διαπίστωση έκαναν όμως και οι διευθυντές των τηλεοπτικών καναλιών. Ακόμα και ακλώνει τη θέση θεματικότητας που κατήχε μέχρι τώρα, το μεγάλο αμερικανικό κανάλι CBS άρχισε μέρα με τη μέρα να εμφανίσει πτώση, σε σημείο που έφτασε το 15%. Αντίθετα, τις μέρες που έγινε ο φόνος της δημοφιλούς Βρετανίδας τηλεπαρουσιάστριας Τζιλ Ντάντο και όταν αποκαλύφθηκε ότι ο γιος της Καμίλα Πάρκερ ήταν επί χρόνια εξαρτημένος από κοκαίνη, η θεματικότητα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Το ίδιο συνέβη όταν ανακοινώθηκε η γέννηση του καινούργιου μωρού του διάσημου τραγουδιστή Μικ Τζάκερ. Και ενώ όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν καταναλώσει πολλά εκατομμύρια στην κάλυψη του πολέμου, έχουν ανταποκριτές και απεσταλμένους παρόντες σε όλα τα μέτωπα του πολέμου, δεν φαίνεται πλέον να καθυλώνουν τους θεατές. Μπορεί μεν άνθρωποι κάθε ηλικίας και εθνικότητας να τρέχουν σε διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις για να δώσουν χρήματα, υποδηλώνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους, άλλοι όμως αποδεικνύονται σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έγιναν από τα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, κακά τα ψέματα. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο πόλεμος πάντα προκαλούσε αναγνωστικό ενδιαφέρον, αλλά και τα βλέμματα των τηλεθεατών. Ζωντανά παραδείγματα η κρίση του Σουέζ, όπου σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Observer, είχε βοηθήσει την αύξηση κυκλοφορίας όλων των ημερησίων αγγλικών εφημερίδων. Κάτι που συνέβη στον ίδιο βαθμό και κατά την περίοδο που ξέσπασε ο πόλεμος στον Φόκλαντ. Για το λόγο του αληθές, η Telegraph είχε αυξήσει τότε την κυκλοφορία της κατά 25.000 φύλλα, η Guardian κατά 15.000 φύλλα, ενώ η εφημερίδα Times κατά 10.000 φύλλα. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι τέτοιες δόξες γνώρισε ο τύπος το 1956. Μια εποχή δηλαδή που ο μόνος συνδετικός κρίκος μεταξύ κοινού και γεγονότων ήταν ο τύπος και μια ξερή ενημέρωση από το Υπουργείο Αμήνης. Αντίθετα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ο πόλεμος του κόλπου δεν πρόσθεσε ούτε στο ελάχιστο φύλλα στις κυκλοφορίες των εφημερίδων, με τη μόνη εξαίρεση την ημέρα εκείνη που έπεσε η πρώτη βόμβα στη Βαγδάτη, παρουσιάζοντας μια αύξηση αναγνωσιμότητας γύρω στο 10%. Είναι γεγονός λοιπόν, οι εικόνες φρίκης, οι αλλεπάλληλες αιματοχυσίες εις βάρος αθών γυναικοπαίδων, όχι μόνο δεν τραβούν πια το ενδιαφέρον των περισσότερων ανθρώπων,
αλλά δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να αποδεσμευτούν από τη χρήση του τηλεκοντρόλ και να στραφούν σε πιο ειρηνικές ασχολίες. Αυτή είναι η άποψη που έχει το βρετανικό κοινό για τον πόλεμο. Είναι να αναρωτιέται κανείς όμως τι άποψη έχει γενικά για τον πόλεμο. Να μιλήσουμε για έναν άλλο πόλεμο που γίνεται τώρα. Ναι, είναι σε εξέλιξη. Είναι στην Ινδία με το γειτονικό Πακιστάν. Είναι για την περιοχή του Κασμίρ. Και τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά, γιατί πρέπει να πούμε ότι και οι δύο χώρες έχουν πυρηνικές καρτέλες. Έχουν ανακηρυχθεί πυρηνικές χώρες, δεν έχουν υπογράψει συνθήκες για την κατάργηση των πυρηνικών αρνούντων. Και διάφοροι μιλούν ότι τα πράγματα αυτά μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνα. Θα δούμε. Εκτός ότι και στην Ινδία επικρατεί η κυβερνητική κρίση. Με το ξέρουμε, παραβλέπουμε και αυτό παράγοντα. Βεβαίως, τα πλάνα αυτά που παρακολουθούμε ακριβώς είναι από τα δύο αεροσκάφη που κατέριψαν. Και ένα ελικόπτερο που έχουν καταρρύψει οι Πακιστανοί αφού του άρχισε αυτός ο άλλος πόλεμος. Ο άλλος πόλεμος είναι στην άλλη άκρη της γης. Εκεί δεν ξέρουμε, θα επέμβουν νομίζω στο ΝΑΤΟ. Πάντως έχουν δείξει δυσαρέσκεια, ειδικά οι Αμερικανοί. Έχουν πει ότι πρέπει να σταματήσουν. Έχει ξαναβγεί ο Κόφι Ανάν και αυτά. Άτυπα υποτίθεται είναι με το μέρος του Πακιστάν, πρέπει να πούμε, ή δεν είναι με το μέρος των Ινδών. Οι Κινέζοι από την άλλη, άμα ουμιγέντο ποτέ συνέβαινε κάτι, θα παίρνανε το μέρος της Ινδίας. Με τους Κινέζους έχουμε μία κατάσταση. Άρα πάλι σε αντίπαλα στρατόπεδα βρίσκονται. Ναι, δεν τίθεται θέμα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία με το κοσυφοπαίδιο, έτσι. Ναι, όλο. Δηλαδή ήσυχα κάνανε και λέγανε ότι μην σταματήσετε, μην το κάνετε αυτό, μην κάνετε το άλλο. Και ξαφνικά. Ξαφνικά είδαμε να έχει πάρει μια έκταση απίστευτη. Τι να πω, ξέρω, θα δούμε τις εξελίξεις επόμενες ημέρες. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να επιληθεί το θέμα μέσω της ειρηνικής και της διπλωματικής οδού. Μέσω του ΙΕ για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Θα πρέπει ίσως μετά από όλο αυτό το παιχνίδι που έχει γίνει στο κοσυφοπαίδιο και έχει βγει εκτός αρένας, ο ΙΕ ίσως τώρα να μπορέσει να πάρει. Να ρίξει ο Ανάν ένα πιο δυναμικό πρόσωπο. Ακριβώς, και να πει ότι πράγματι τώρα εδώ πρέπει να επέμβουμε. Και ελπίζουμε ότι από αυτή τη πλευρά θα υπάρξει μια εκτόνωση της κρίσης εκεί. Θα πάμε σε μια άλλη κρίση. Ναι, θα μιλήσουμε για τις Ερυθρές Αξιαρχίες, την επανεμφάνιση. Ναι, θα μιλήσουμε για την Ιταλία. Είχαμε πει άλλωστε και την προηγούμενη Κυριακή μαζί με τον ανταποκριτή μας, τον Θόδωρο Αδεράδη Σικελάκη. Του είχαμε παραγγείλει αυτή την έρευνα. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι οι Ερυθρές Αξιαρχίες ένιωσαν προδομένες με την όλη ιστορία πάλι εξαφορμής του πολέμου. Κάποια μέλη, κάποια νεότερα ίσως μέλη των Εθνών Αξιαρχιών και με τους ηγέτες τους. Ακριβώς εξαφορμής της όλης ιστορίας αυτής της κρίσης που συνεχίζεται στα Βαλκάνια, θεώρησαν ότι θα πρέπει να κάνουν κάτι. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, μπορούμε νομίζω να πάμε να δούμε. Ναι, τι ακριβώς έγινε, ποιον δολοφόνησαν, πώς ήταν αυτή ακριβώς η επανεμφάνιση των Εθνών Αξιαρχιών. Εδώ και 10 μέρες η Ιταλία ξαναζεί τον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Με την εκτέλεση του καθηγητή Μάσιμο Νταντόνα την 5η 20 Μαΐου, οι Ερυθρές Αξιαρχίες ξανά έκαναν την εμφάνισή τους μετά από 12 χρόνια απουσίας. Στην προκήρυξη που άφησαν σε κάδο απορριμμάτων έξω από την εφημερίδα της Ρώμης Il Messaggero, οι τρομοκράτες ήταν σαφείς. Θα ξαναχτυπήσουμε. Στόχος μας είναι η πολιτική της κέντρο αριστεράς, που θέλει να υπερασπιστεί το κεφάλαιο, προωθώντας ψευτοσυμφωνίες συνδικάτων εργοδοτών, οι οποίες πλήττουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Προκήρυξη 28 σελίδων γραμμένη στο κομπιούτερ με το χαρακτηριστικό αστέρι με 5 άκρες στην πρώτη σελίδα. Στόχος μας είναι η πολιτική της κέντρο αριστεράς που θέλει να υπερασπιστεί το κεφάλαιο προωθώντας ψευτοσυμφωνίες συνδικάτων εργοδοτών οι οποίες πλήττουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Προκήρυξη 28 σελίδων γραμμένη στο κομπιούτερ με το χαρακτηριστικό αστέρι με 5 άκρες στην πρώτη σελίδα. Ο καθηγητής Νταντόνα δολοφονήθηκε ακριβώς επειδή ο σύμβουλος του Ιταλού Υπουργού Εργασίας Μπασολίνο είχε βοηθήσει καθοριστικά στην υπογραφή της συνθήκης για την απασχόληση που θα πρέπει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ποντάροντας στην ευελιξία και σε φορολογικές διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις. Ξαφνικά η Ιταλία αντιλαμβάνεται ότι το μέτωπο της τρομοκρατίας δεν έχει κλείσει. Ότι τα 20 χρόνια συνεχούς προσπάθειας με συλλήψεις 427 δολοφονίες, η γνωστότερη εκείνη του χριστιανοδημοκράτη Άλντο Μόρο το 1978, αλλά και δολοφονίες δικαστικών, δημοσιογράφων, συνδικαλιστών, καθηγητών, με απολογισμό 2.000 τραυματιών, ξαφνικά η Ιταλία καταλαβαίνει ότι όλα αυτά δεν ήταν αρκετά.
Ανακριτές και δημοσιογράφοι προσπαθούν να καταλάβουν ποιος κρύβεται τώρα πίσω από τις νέες ερυθρές ταξιαρχίες για τη συγκρότηση του μαχόμενου κομμουνιστικού κόμματος, όπως θέλουν να παρουσιάζονται. Ίσως παλιοί τρομοκράτες που δεν θέλησαν να συνθηκολογήσουν με την πραγματικότητα. Ίσως νέοι σχετικά άνθρωποι, 25 με 30 χρόνων, που προσπαθούν να μιμηθούν τραγικά λάθη των περασμένων εποχών. Μπορεί όμως να ισχύουν και οι δύο υποθέσεις. Όλοι οι ιστορικοί ηγέτες των ερυθρών ταξιαρχιών, ορισμένοι στη φυλακή, οι περισσότεροι σε καθεστώς ημιελευθερίας, δηλώνουν στους δημοσιογράφους ότι η εμπειρία του ένοπλου αγώνα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί, διότι απεδείχθη ότι είναι παραλήρημα μια ελάχιστη μειονότητα να επιβάλλει τις ιδέες της με το πιστόλι στο χέρι, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα δεν έχει καμία διάθεση να την ακολουθήσει. Είναι μια συμμορία δολοφόνων, δεν πρόκειται να μας πανικοβάλουν, λέει ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάσιμο Νταλέμα, και το κλίμα της πολιτικής αντιπαράθεσης έγινε πειρακτωμένο όταν ο ηγέτης της κομμουνιστικής επανίδρυσης Φάουστο Μπερτινότη, μέχρι πριν 6 μήνες στην κυβέρνηση, σήμερα στην αντιπολίτευση, είπε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ορισμένες αναλύσεις στο κείμενο της προκήρυξης μπορεί κανείς και να τις συμμεριστεί, ενώντας τις αναφορές στην ανεργία, στον ακραίο φιλελευθερισμό στην οικονομία και στον πόλεμο στα Βαλκάνια. Τον κατηγόρησαν όλοι για ανευθυνότητα και ο Μπερτινότη έσπευσε να προσθέσει ότι ουδέποτε θέλησε να στηρίξει την τρομοκρατική δράση. Και οι έρευνες συνεχίζονται. Ανακρίνονται συνεχώς όλοι όσοι είδαν κάτι την ημέρα της δολοφονίας του καθηγητή Νταντόνα. Υπάρχει μια φωτογραφία μιας καστανής νέας γυναίκας. Ίσως είναι μια τρομοκράτησα. Προστίθενται και νέα στοιχεία. Μια δεύτερη προκήρυξη, προειδοποίηση, έφτασε στα μέσα της εβδομάδας στο πρακτορείο ειδήσεων Άνσα. Κάποιοι ζωγράφισαν με σπρέι το αστέρι των ερυθρών ταξιαρχιών έξω από το πατρικό σπίτι του Νταλέμα στην Απουλία. Έφτασαν απειλές μέσω ίντερνετ, με την υπογραφή πάντα των ερυθρών ταξιαρχιών, σε τοπικές οργανώσεις των δημοκρατικών της αριστεράς, το κόμμα του Νταλέμα. Αυτό είναι μάλλον και το μόνο σίγουρο έως τώρα. Ο κύριος στόχος της νέας τρομοκρατικής δράσης είναι η αριστερά, ή μάλλον η κέντρο αριστερά. Ο στόχος είναι η πολιτική της στα πλαίσια του επιτρεπτού, η οποία κρίνεται από τους τρομοκράτες πιο επικίνδυνη από εκείνη της δεξιάς. Από τη Ρώμη, για την εκπομπή «Πέρα από τον ορίζοντα», Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Είδαμε λοιπόν ποιες είναι οι εξελίξεις στη γειτονική χώρα, στην Ιταλία, όσον αφορά τις ερυθρές ταξιαρχίες. Και πώς συνδέονται όλα αυτά τελικά μεταξύ τους. Τίποτα άλλο δεν γίνεται τυχαία. Να κάνουμε εδώ ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακριβώς. Και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.